σύμφωνα με δημοσιογραφικέ πηγέ, οι ΗΠΑ, αφού συζητούν στο ΝΑΤΟ σχέδιο αποστολή ειρηνευτική δυνάμεω στην Ουκρανία, το οποίο θα απορριφθεί ασυζητητή, στη συνέχεια σε συνεργασία με την Πολωνία θα επιχειρήσουν να προχωρήσουν στην ανακήρυξη No Fly Zone πάνω από την περιοχή του Λβίβ για λόγου ασφαλεία που αφορούν και ανθρωπιστικά θέματα λόγω χιλιάδων προσφύγων. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ στον Οργανισμό ΕΕ, κυρία Λίντα Τόμα Γκρίνφιλτ, δήλωσε στο CNN ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική δεν θα στείλουν τα στρατεύματά του στην Ουκρανία. Αλλά δεν αποκλεί ότι κάποια από τι χώρε του ΝΑΤΟ μπορεί να εισέλθει στα έδαφο τη ανεξάρτητη Ουκρανία με δική τη πρωτοβουλία. Ο καταστατικό χάρτη τη Συμμαχία του ΝΑΤΟ δεν απαγορεύει στα μέλη του να διεξάγουν τι στρατιωτικέ του επιχειρήσει εκτό των συνόρων του. Αυτό το άρθρο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η Τουρκία, σε Κύπρο, Συρία και Λιβύη. Ουκρανικά μέσα μαζική ενημέρωση, τα οποία επικαλούνται Αμερικανού στρατιωτικού εμπειρογνώμονε από το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, ισχυρίζονται ότι έχει δημιουργηθεί ένα διέξοδο στα μέτωπα και αυτό δεν οδηγεί ούτε σε ανακοχή αλλά ούτε και σε κατάπαυση του πυρός. Ο λόγο αφορά το γεγονό ότι η κάθε πλευρά διεξάγει επιθετικέ επιχειρήσει που δεν αλλάζουν ουσιαστικά την γενικότερη στρατηγική κατάσταση και δεν είναι ξεκάθαρο γιατί γίνεται αυτό. Γι' αυτό και η εισαγωγή μια τρίτη δύναμη στην Ουκρανία θα άλλαζε την υπεροχή των ρωσικών δυνάμεων ακόμα και αν για παράδειγμα ο Πολωνικό στρατό πάρει τον έλεγχο μόνο των δυτικών πλευρών τη Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι οι Ρώσοι θα πρέπει να διατηρήσουν σημαντικέ δυνάμει στο δυτικό μέτωπο, αφού τυχόν γκρίζε περιοχέ θα καταλαμβάνονταν άμεσα από του Πολωνού. Για να αποτραπεί η είσοδο πολωνικών δυνάμεων στη Δυτική Ουκρανία, η οποία θα οδηγούσε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει δημιουργηθεί εκ των προτέρων μια γραμμή αποκλιμάκωση μεταξύ του ΝΑΤΟ και Ρωσία. Αυτέ τι αποχρώσει έπιασαν ανεξάρτητη αμυντική, ειδική στη Βιάτσα. Σε πλάνα τη πολωνική τηλεόραση που γυρίστηκαν σε διάφορε στρατιωτικέ μονάδε των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων. Φαίνεται προσεκτικά ένα περίεργο χάρτη στου τοίχου, στον οποίο η Ουκρανία χωρίζεται σε πολλά μεγάλα τμήματα μεταξύ Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Ρωσία. Όχι, δεν πρόκειται για στρατιωτικό σχέδιο. Πρόκειται για προπαγανδίστικε αφήσει που απεικονίζουν ένα χάρτη που προβλήθηκε για πρώτη φορά στην πολωνική τηλεόραση το 2015. Παρεπιπτόντω, η Ουάσιγκτον έχει ήδη υποσχεθεί στη Βαρσοβία δύο συστοιχίε πυράβλων Patriot για να αποκρούσει δυνητικέ απειλέ κατά του ΝΑΤΟ. Αυτό ανακοίνωσε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική, Άνταμ Μίλλερ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.